είναι καλύτερα. Το παιδί, ψυχολογικά το παιδί, μεγάλο πρόβλημα. Πονάει πιο πολύ τώρα το στήθος και το, με το, το σβέρκο, με το κολάρο που έχει και τα πόδια του. Και από άγχος, από τέτοια το βάτε, κάτι πολύ δεν είναι καλά. Σοκαρισμένος πολύ είναι. Τρόμαξε πολύ. Τι να κάνει, αφού αυτά που είδε, προσπάθησε, τους είδε, πήγε και κόπηκαν τα πόδια του και λιποθύμησε και πέσει κάτω πάνω στο άσφαλτο. Τίποτα το παιδί δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Όλο κάθεται έτσι σκεφτικός και δεν μιλάει το παιδί. Τώρα καλέσαμε τον πάτερ Μιχάλη, τον πνευματικό μας τον πατέρα, να του, αυτός ήταν ψυχολόγος είναι, να έρθει και αυτός στο σπίτι να του μιλήσει, γιατί το παιδί δεν είναι καλά και ψυχολόγο θα καλέσουμε. Είδαμε ότι βγήκε ο πατέρας του 19χρονου που έγινε κηδεία, ναι. Και είπε ότι και κάποια ευθύνη φέρει και ο Γιάννης, είπε... Ο παπάς του παιδίου που σκοτώθηκε. Ναι. Αυτά που εγώ τώρα είπαμε ότι δεν πήραμε εμείς συλληπιτήρια. Να πούμε, σήμερα βρήκα τα τηλέφωνα, αφού εκεί ήταν κηδεία το πρωί τα βρήκα, αλλά δεν μπορούσα να τον πάρω, γιατί ξέρω πρωί κηδεύουν εκεί και είπα θα ειρήσουν και το απόγευμα. Που θα ειρήσουν από εκεί, εμείς με την γυναίκα μου θα πάμε στο σπίτι τους. Θα πάτε σπίτι τους. Παρόλο που ο Γιάννης το μωρό μου δεν φταίει, αλλά εμείς θα πάμε, συλληπιτήρια, χάσανε παιδί. Και εγώ πατέρας είμαι, 4 παιδιά έχω. Κρίμα, 19χρονο παλικάρι, πολύ το λυπηθήκαμε, η γυναίκα μου κλαίει εδώ, κεράκι ανάβει.